Μαχητικό αεροσκάφο τη πολεμική αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν καταρρίφθηκε στο Άρτσακ, ανεβάζοντα τον αριθμό των απολειών για του Αζέρου και του Τούρκου συμμάχου του. Περίπου στι 8.25 π.Μ. ένα μαχητικό αεροσκάφο του Αζερμπαϊτζάν καταρρίφθηκε στα νότια του Άρτσακ, ανέφερε ο Άρτσουν Χοφχανισιαν εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα τη Αρμενία, αναφέροντα το γεγονό στη σελίδα του σε κοινωνικό δίκτυο το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος νωρίτερα είχε γράψει ότι πραγματοποιήθηκαν σφοδρότατε μάχε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Ο αντίπαλο μετέφερε νέε δυνάμει στη μάχη και οι ειδικοί μα δείχνουν ηρωική αντίσταση, πρόσθεσε ο ίδιο. Αυτό δείχνει σύμφωνα με αμυντικού αναλυτέ ότι ο πόλεμο κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα και σίγουρα οδεύει σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση στην οποία έχουν ήδη εμπλακεί Ρώσοι και Τούρκοι με διάφορου τρόπου. Το αρμενικό γενικό επιτελείο, σύμφωνα με ρωσικέ πληροφορίε, έχει βάλει στο στόχαστρο τα τουρκικά F-16, τα οποία έχουν προκαλέσει ζημιά στην αρμενική πολεμική αεροπορία. Πριν από μερικέ ώρε, το Υπουργείο Άμυνα του Αζερμπαϊτζάν και μια ζέρικη ιστοσελίδα δημοσίευσαν πληροφορίε και βίντεο από αρμενικέ επιθέσει στην αεροπορική βάση του Σάμπρικεν, στην οποία σταθμεύουν τα τουρκικά μαχητικά. Μιλάμε για μία από τι μεγαλύτερε αεροπορικέ βάσει τη πολεμική αεροπορία του Αζερβαϊτζάν, η οποία βρίσκεται μόλι λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Σάμπρικεντ, η οποία χτυπήθηκε ανελαίητα από αρμενικού βαλιστικού πυράβλου που στόχευσαν στην καταστροφή των τουρκικών F-16. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα του Αζερβαϊτζάν, τουλάχιστον 10 αρμενικοί τακτικοί πύραυλοι Τότσκα Παύλα Γιού εκτοξεύτηκαν στην επικράτεια του χωριού Σάμπρικεντ προ την αεροπορική βάση. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, το ίδιο το χωριό Σάμπρικεν δεν ενδιαφέρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Αρμενίας και του Αρτσάκ, αλλά την αεροπορική βάση των Αζέρων, η καταστροφή της οποίας μπορεί να γίνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Πακού.